Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, λέω, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Κύριε Αγγέλη, κύριε Μωυσή. Κύριε Συρίγο, να ρωτήσω λιγάκι κάτι. Είναι να γίνουν σε ένα νομοσχέδιο που ψηφίστηκε αυτό για την παιδεία, ήταν 10 πράγματα να γίνουν στα πανεπιστήμια. Τώρα είδαμε ότι έχει προωθηθεί μόνο η πανεπιστημιακή αστυνομία, που και αυτή από ό,τι μαθαίνουμε. Μιλάμε για κάρτες εισόδου, μιλάμε για διάφορα θα πράγματα. Μέσα, θα πάει με κάμερες, ιστορίες, έλεγχος. Αυτά γιατί δεν έχουν προχωρήσει. Και το πήγαμε λίγο και μείναμε μόνο στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Κοιτάξτε, το κάθε είναι μια σειρά πράγματα τα οποία καταρχάς δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Ναι. Δηλαδή, για να μπορέσεις να τοποθετήσεις κάμερες, πρέπει να έχεις άδεια από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Για να μπορέσεις να τοποθετήσεις πύλες εισόδου, τα λεγόμενα τουρνικέ, mm-hmm. Πρέπει πάλι να έχεις άδεια και να κάνεις διαγωνισμό κτλ. Κτλ. Αυτή τη στιγμή είναι να μπουν τουρνικέ σε 5 πανεπιστήμια mm-hmm. και εκκρεμεί σε αυτή τη φάση το θέμα της άδειας από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να δουν τι ακριβώς θα φυλάσσεται στην κάρτα που έχει το μηχάνημα, τι θα mm-hmm. διαβάζει κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να περάσει υποχρεωτικώς, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Ναι, τα 5 πανεπιστήμια θα είναι μέσα το Αριστοτέλειο φαντάζομαι. Ναι, προχωράμε σταδιακά. Θα είναι κάποια κτίρια του Αριστοτελείου. Αντιλαμβάνεσαι ότι το Αριστοτέλειο έχει 67 Μπράβο, κτίρια. Αυτό θα γίνουν 67, δηλαδή στα 67 κτίρια του Αριστοτελείου σταδιακά θα πρέπει να αναπτυχθούν 67 τέτοια τουρνικέ. Διευθυνίζω, ένα τουρνικέ mm-hmm. Δεν αρκεί. Ναι. Είναι 4-5 τουρνικέ που παίρνουν. Σωστό. Και είναι ανάλογα με το κτίριο, την επικινδυνότητα του κτιρίου, το κρίσιμο του κτιρίου κτλ. Ναι, τις προσβάσεις που έχει. Ναι, τα κτίρια διοικήσεως, οι βιβλιοθήκες, mm-hmm. ήθιστε να προηγούνται έναντι όλων των άλλων. Άρα μιλάμε για πολλά, δεν μιλάμε για... Ακριβώς, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει από μια μέρα στην άλλη. Mm-hmm. Όχι, γιατί ορισμένοι είχαν την εντύπωση ότι θα βάλουμε πύλη εισόδου κάπου στην είσοδο του Αριστοτελείου και θα λυθεί το θέμα. Θα μπαίνουν από μια είσοδο όλοι. Αυτό ισχύει για τα μικρά πανεπιστήμια, ναι. τα οποία έχουν ένα κτίριο. Μπράβο. Ή δύο ή τρία κτίρια. Το Πανεπιστήμιο Πειραιός, ναι. το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Το ΠΑΜΑΚ, ας πούμε. Mm-hmm. Το ΠΑΜΑΚ. Μπράβο. Ναι. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τα άλλα πανεπιστήμια δεν μπορείς να βάλεις μία πύλη στην είσοδο, διότι... πρώτα απ' όλα πολλοί από αυτούς τους χώρους χρησιμοποιούνται και χώροι περιπατητικοί ναι. κτλ. Ας πούμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών mm-hmm. που είναι σε μια τεράστια έκταση, είναι ο χώρος αναψυχής των κατοίκων της περιοχής της Σαββατοκυριακά. Ναι. Μάλιστα. Το άλλο λοιπόν, κύριε Σύριγο μου, είναι τι θα γίνει τώρα με όλους αυτούς εδώ πέρα που το έχουν κάνει ματσάκι, δηλαδή το παρακολουθούμε μέρα και λέμε, ας πούμε, σήμερα έχουμε δελτίο Αριστοτελείου, ας πούμε. Έχουμε ποιος τις έφαγε, ποιος τις έδωσε σήμερα. Μετράμε σφαλιάρες, ας πούμε, εδώ πέρα τι γίνεται. Και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι ουσιαστικά έχουμε μπει σε μία διαδικασία κατά την οποία υπάρχουν κάποιοι που διαμαρτυρόμενοι επειδή είναι η αστυνομία εκεί αναγκασμένη επειδή αυτοί κάνουν φασαρίες, δηλαδή είναι η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, ας πούμε, εκεί πέρα τώρα η κατάσταση. Και είναι λίγο σαν να έχουμε μπει σε μια διαδικασία ενοχικών συνδρόμων για το αν πρέπει να τους μπουζουριάσουμε όλους αυτούς ή θα μας πούνε ότι έχουμε αστυνομικό κράτος άμα τους μπουζουριάσουμε. Είμαστε λίγο εγκλωβισμένοι σε αυτή την κατάσταση. Κοίταζα προθέσεις στις 2 Ιουνίου έγιναν κάποια επεισόδια μπροστά στο κτίριο του Βιολογικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ναι. Παρατήρησα τη σκηνοθεσία, γιατί από ένα σημείο και μετά σκηνοθεσία. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, μπροστά βρίσκονταν στοιχισμένοι σε 7-8 σειρές νερά άτομα που κρατούσαν στα χέρια τους κάποια χοντρά ξύλινα ρόπαλα. Μπράβο. Στο πάνω μέρος του οποίου υπήρχε μάλλον για τα μάτια του κόσμου μια κόκκινη σημαιούλα. Ναι. Ναι. Στο πλάι υπήρχαν 7-8 νεαροί με κράνη, mm-hmm. οι άλλοι δεν φορούσαν κράνη, mm-hmm. και σημεούλες που παρέπεμπαν σε αντιεξουσιαστές, mm-hmm. οι οποίοι χτυπούσαν με οργή τα ρόπαλά τους στο έδαφος. Mm-hmm. Ακούγονταν συνθήματα από την Τουντούκα. Ποια ήταν τα συνθήματα? Άσχετα τα συνθήματα ήταν. Αυτούς που τώρα βάζουν στις σχολές, mm-hmm. το 73 σκοτώναν φοιτητές. Mm-hmm. Και έξω από τις σχολές οι βασανιστές. Mm-hmm. Προσέξτε. Όλα αυτά παραπέμπουν σε μια άλλη εποχή. Βασανιστές, 1973, ναι. αίμα, καταστολή. Όλα αυτά είναι ένα τελετουργικό που παραπέμπει ευθέως στο Πολυτεχνείο του 1973. Mm-hmm.
Οι νεαροί δηλαδή του 2022 στο Αριστοτέλειο μπροστά στο βιολογικό φαντασιώνονται ότι βιώνουν τα γεγονότα της εποχής εκείνης και ότι αντιστέκονται στη Χούντα. Ναι, κάπως έτσι. Είναι, μου θυμίζει το τραγούδι των Φατμέ που λέει «Χούντα δεν θυμάμαι με ούτε ελευθερία, της μεταπολίτευσης καημένη γενιά, άχρωμα όλα και λειψά». Ναι. Για να αντιμετωπίσουν οι ομάδες αυτές το άχρωμο και λειψό, κάνουν λογικές υπερβάσεις. Και στα μάτια τους οι αστυνομικές δυνάμεις μετατρέπονται στο τεθωρακισμένο που ετοιμάζεται να ρίξει την πύλη στο Μετσόβιο. Μπράβο. Φαντασιώνται δηλαδή ότι αντιστέκονται σε κάποια Χούντα. Καλά. Νομίζω ότι είστε λίγο επιεικείς. Δηλαδή το φαντασιώνονται ή έτσι θέλουν να το προβάλλουν για να κάνουν ό,τι κάνουν. Ναι, αλλά όχι και οι ίδιοι το πιστεύουν από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε, πρόκειται για μια παροδία, είναι μια νοσηρή μίμηση. Παίζουν το Πολυτεχνείο χωρίς να υπάρχουν οι όροι του Πολυτεχνείου. Ναι, αλλά προσπαθούν να πείσουν ότι υπάρχουν οι όροι του Πολυτεχνείου. Ναι, ναι, το δυσάρεστο εδώ είναι όμως ότι υπάρχουν και καθηγητές, κύριε Συρίγο, που τους στηρίζουν. Πάντα. Ναι. Πάντα υπάρχουν καθηγητές, άλλοτε πλειοψηφία, άλλοτε μειοψηφία, άλλοτε 2-3, οι οποίοι θα ζουν σε αυτή τη λογική. Ξέρω ότι θα μου πείτε για το αυτοδίκαιο των πανεπιστημίων, αλλά εσείς κεντρικά δεν μπορείτε, η πολιτεία δεν μπορεί να επιβάλλει κανόνες βάσει τους οποίους θα ενεργοποιούνται τα πειθαρχικά των πανεπιστημίων, γιατί ξέρω ότι στα πανεπιστήμια υπάρχουν πειθαρχικά, τα οποία όμως δεν ενεργοποιούνται ποτέ για τους καθηγητές. Ενεργοποιούνται άμα πιαστεί ο ένας καθηγητής να βιάζει μαθήτρια, φοιτήτρια μέσα στο αμφιθέατρο. Εκεί θα ενεργοποιηθεί το πειθαρχικό. Ποτέ άλλοτε. Το πειθαρχικό των πανεπιστημίων είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο εναπόκειται σε μία σειρά από διατάξεις, ρυθμίζεται από μία σειρά από διατάξεις που ξεκινούν από το 1931. Μπράβο. Και φτάνουν μέχρι προσφάτως. Ναι. Στο νόμο πλαίσιο, ο οποίος κατατέθηκε τώρα, υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο για τα πανεπιστήμια, για το πειθαρχικό των καθηγητών, το οποίο εξυγχρονίζει πλήρως όλο αυτό το πλαίσιο και δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να ληφθούν σοβαρά μέτρα. Είναι μια προσπάθεια που έγινε με τη βοήθεια της αρχής διαφάνειας, αλλά και πρώην μελών της Συμβουλίου Επικρατείας και καθηγητών του Συνταγματικού Δικαίου, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει για χρόνια σε πειθαρχικά συμβούλια, ξέρουν τις περιπτώσεις και έχουν φτιάξει ένα νέο κόρπους, ένα σώμα πειθαρχικού δικαίου εντελώς σύγχρονο, που θα μπορεί να αντιμετωπίζει καταστάσεις όπου υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα. Ναι, γιατί κάποιοι κάνουν, δηλαδή κάποιοι, επειδή πολλοί έχουν και πολιτική ιδιότητα ή παραϊδιότητα σε σχέση με την ακαδημαϊκή τους, ουσιαστικά κάνουν άλλη δουλειά εκεί πέρα μέσα. Ναι. Περισσότερο εγώ βλέπω το θεατρικό της υποθέσεως, για να μην πω. Ναι. Δηλαδή, σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα δρόμενο που είχαμε την 1η Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, στο Αριστοτέλειο. Ναι. Κάποιοι έριξαν κόκκινο χρώμα στο συντριβάνι της πλατείας Τιμίου, που βρίσκεται εντός του Αριστοτελείου. Λέει μια φοιτήτρια, ήταν μια συμβολική κίνηση, λέει, σε ανάμνηση του αίματος του Γιάννη που κύλησε. Ναι. Προσέξτε, έχουμε θύμα το Γιάννη και είναι το συντριβάνι που βάφεται κόκκινο, είναι σε ανάμνηση του αίματός του. Την ίδια ώρα ακριβώς ο Γιάννης, ο ίδιος ο Γιάννης, παρά το σοβαρότατο τραυματισμό του, έτσι έγραψε η εφημερίδα Αυγής 27 Μαΐου, ευτυχώς δείχνει ο άνθρωπος να είναι καλά, έχει επιστρέψει και την ίδια ώρα που γίνεται αυτό το δρόμενο προβαίνει σε δηλώσεις ενώπιον των τηλεοπτικών καμερών. Μπράβο. Αν δεν κάνω λάθος, το ίδιο βράδυ ή το επόμενο βράδυ, σε πασπλαστικό συλλαλητήριο στην Καμάρα, ανάψαν με τελετουργικό τρόπο κόκκινα καπνογόνα, η καταστολή δεν θα περάσει, του ναού θα σπάσει, όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένα τελετουργικό, επιμένω στο τελετουργικό, το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει όρους πολυτεχνείου χωρίς να υπάρχουν οι όροι του πολυτεχνείου. Ναι, ναι. Το είπαμε αυτό. Και το ερώτημά μου είναι... Για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Μπράβο. Όχι, για ποιο λόγο το επιτρέπει η πολιτεία να συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι 50 καλόπεδα δεν μπορεί μια πολιτεία να τα μπουζουριάσει και να τα βάλει εκεί που πρέπει. Εφόσον κάνουν παράνομες πράξεις, συλλαμβάνονται. Και προχθές που έγινε... Δεν συλλαμβάνονται. Όχι, προχθές
σε αυτό που σας περιέγραψα τις ομάδες. Συλλαμβάνονται δειγματοληπτικά 2, 3, 4 κάθε φορά και εκεί πάει το, εκεί τελειώνει το πανηγύρι. Το να διαδηλώνεις από μόνο του δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Καλά, προφανώς. Όταν προβαίνεις σε παράνομες πράξεις είναι το πρόβλημα. Και στην προκειμένη περίπτωση εκείνοι οι οποίοι προέβησαν σε παράνομες πράξεις είναι λήφθησαν. Ναι. Εντάξει, εδώ έχει νομικό... Είναι άλλο. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε, εδώ έχουμε κάτι πολύ απλό, το οποίο βγάζει μάτι. Ναι. Έχουμε μία διαμάχη γύρω από τη δημιουργία μίας βιβλιοθήκης, στη θέση μίας αυτοδιαχειριζόμενης τρόγλης, την οποία κυκλοφορούσαν από ποτά μέχρι ναρκωτικά. Σωστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μία ομόφωνη απόφαση της συγκλήτου του Αριστοτελείου. Είναι ομόφωνη απόφαση. Ομόφωνη. Ναι. Πιο ομόφωνη δεν γίνεται. Η οποία λέει εκεί πρέπει να φτιαχτεί η βιβλιοθήκη. Ναι. Αντί να στοιχηθεί όλος ο πολιτικός κόσμος γύρω από αυτό το αίτημα για δημιουργία βιβλιοθήκης, βλέπουμε πολιτικά κόμματα από το χώρο της κοινοβουλευτικής αριστεράς να χαϊδεύουν δυστυχώς την αντιεξουσιαστική αριστερά. Ναι. Η οποία κυριαρχείται από μια υποκουλτούρα βίας και ψευδοεξέγερσης. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι άλλο που κρύβεται πίσω από αυτό. Είναι το ίδιο πράγμα. Έχει την ίδια ιδεολογία ο τύπος ο οποίος πιάνει και κολλάει πάνω στις, στα σήματα του δρόμου, κολλάει αυτοκόλλητα της ομάδας του ή πλακώνεται στα γήπεδα τα Σαββατοκύριακα με αυτόν ο οποίος προσπαθεί να τα σπάσει και να επιβάλλει την υποκουλτούρα του. Και εδώ θα περίμενα μια σαφή στάση, δηλαδή προσέξτε, όταν είχαμε αναγραφή συνθημάτων, η αναγραφή συνθημάτων στους στίχους. Ναι. Όταν νομίζουν κάποιοι ότι σήμερα αυτό συνιστά κάτι βαθύτατα επαναστατικό. Ναι. Όταν γινόταν επικατοχής, μπορούσε να σε οδηγήσει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ναι. Όταν γινόταν επιδικτατορίας, σε οδηγούσε σε σύλληψη και σε βασανιστήρια. Ναι. Στην Ελλάδα του σήμερα μπορείς να διαδίδεις ελεύθερα τις απόψεις σου. Η αναγραφή συνθημάτων στους στίχους, ιδίως ενός πανεπιστημίου, είναι σύμπτωμα βαριάς αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Αντί να το αποδεχθούμε αυτό το πράγμα, το χαϊδεύουμε. Και έτσι βρίσκουνε και κάνουμε, βλέπουμε όλη αυτή τη σκηνοθεσία η οποία βρίσκεται. Η αστυνομία στο Αριστοτέλειο δεν βρίσκεται για καταστολή ειρηνικών κινητοποιήσεων. Προστατεύει τη δημόσια περιουσία από τους μπαχαλάκηδες που την καταστρέφουν με βαριοπούλες. Καλά, και πόσο θα μείνει, κύριε Συρίγο, ας πούμε ότι χτίζουμε αύριο και είναι έτοιμοι και την παραδίδουμε. Καλά. Και μπαίνουν μεθαύριο και τα κάνουν λαμπόγελο. Εγώ θα βάλω και μία παράμετρο που είναι εκτός αρμοδιότητας του Υπουργού, αλλά ενδεχομένως να θέλει ή να μπορεί να τη σχολιάσει. Την παράμετρο ότι υπάρχει στο Σύνταγμα και υπάρχει και στον ποινικό κώδικα η πρόβλεψη πως ακόμα και αν προτρέπεις δια συνθημάτων ή δια μεθόδων προβολής την κατάλυση του πολιτεύματος και δεν ξέρω τι άλλο σημαίνει αντιεξουσιαστής, έτσι, ακόμα και εκεί, ναι, αλλά καταλαβαίνετε που το πάω. Υπάρχει πρόβλεψη στον ποινικό κώδικα που λέει μέχρι και 10 χρόνια. Αλλά δεν εφαρμόζεται τίποτα από εκεί. Εδώ πάει λίγο μακριά. Όχι, εγώ εκείνο που βλέπω είναι... Εγώ λέω τι λέει ο νόμος. Εντάξει. Αν ο νόμος φεύγει λίγο μακριά, να διορθώσουμε τον νόμο. Όχι, ο νόμος δεν φεύγει μακριά, αλλά δεν πρέπει να πούμε ότι αυτό που γίνεται είναι συνιστά κατάλυση του πολιτεύματος. Όχι, μιλάω για την πρόθεση. Πολύ. Ναι, εγώ εκείνο το οποίο βλέπω και με στενοχωρεί είναι το εξής και με στενοχωρεί ειλικρινά. Θεωρώ ότι η κοινοβουλευτική αριστερά, ένα τμήμα της οποίας έχει κυβερνήσει μάλιστα τη χώρα, είχε την ιδανική ευκαιρία να ξεκαθαρίσει τη σχέση της με τους μπαχαλάκηδες. Ναι. Επειδή ακριβώς είναι φορείς δίθεν επαναστατικότητας, γι' αυτό το λόγο έχουν κοκαλώσει, έχουν απενεργοποιηθεί, έχουν απονευρωθεί πλήρως. Ναι. Και τους ακολουθούν πιστά. Αυτό το πράγμα είναι εις βάρος όλου του Πανεπιστημίου. Δεν είναι εις βάρος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ή του Βιολογικού ή της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης. Είναι εις βάρος όλου του Πανεπιστημίου. Το μήνυμα το οποίο περνάει προς όλες αυτές τις αντικοινωνικές ομάδες, γιατί είναι αντικοινωνικές αυτές οι ομάδες, είναι ότι θα βρω κάποιον να με ακούσει. Ναι. Δεν είναι νομικό το ζήτημα. Για μένα είναι ηθικό και πολιτικό το ζήτημα. Μάλιστα. Να πάμε λιγάκι να εκμεταλλευτούμε λίγο και την άλλη ιδιότητά σας. Του διεθνολόγου να σας εκμεταλλευτούμε λιγάκι, έστω και τα υπόλοιπα 5 λεπτά και να δούμε τι γίνεται με την Τουρκία. Έχει ξεσαλώσει το τελευταίο διάστημα. Τελικά μια χαρά το είχε πάρει το μήνυμά της από το Κογκρέσο.
Και τώρα όλο αυτό γίνεται λόγω των επικείμενων εκλογών. Θα γίνουν σε λίγο και στην Τουρκία, της οικονομικής κρίσης στο εσωτερικό τους. Και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Ερντογάν τελικά, που εκτιμάται, γιατί δεν ξέρετε φαντάζομαι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει. Επειδή όμως μπορεί να φτάσει και στο χειρότερο, εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Mm-hmm. Η μία είναι ότι δημιουργεί εντάσεις σε διάφορα επίπεδα και θα στραφεί μόνο προς ένα, π.χ. στη Συρία. Mm-hmm. Η δεύτερη πιθανότητα είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στην Ανατολική Μεσόγειο ή στην Κύπρο. Mm-hmm. Ή νοτίως της Κρήτης. Δεν μπορείς να ξέρεις πού θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά γι' αυτό το λόγο παίρνεις εκ των προτέρων τα μέτρα σου, για να είσαι σίγουρος ότι θα μπορέσεις να την αντιμετωπίσεις όπου θέλεις να δημιουργήσεις πρόβλημα. Ναι. Εννοείται με φρεγάτες, αεροσκάφη και όλα αυτά για τα οποία η αντιπολίτευση την είδαμε η αξιωματική. Εντάξει, η αξιωματική αντιπολίτευση είναι... Εμείς έχουμε το μέτωπο που θα έπρεπε να έχουμε εδώ πέρα, κύριε Συρίγο. Στην κρίσιμη ώρα πιστεύω ότι θα το έχουμε. Στην κρίσιμη ώρα πότε, όταν μας κάνουν τον ντου, ας πούμε, εκεί πέρα ναι. Εκεί πέρα ακόμα και ο Ζαχαριάδης κάποτε είπε όλοι στα όπλα. Ναι. Η κρίσιμη ώρα είναι εκείνη η κρίσιμη ώρα. Ναι. Να πω κάτι. Παρατηρώ, ας πούμε, τώρα για την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν κατά της προμήθειας αεροσκαφών, φρεγατών κτλ., είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι τώρα εξανέστησαν. Γιατί θα αντικατασταθούν τα παμπάλαια σοβιετικά οχήματα, τεσσαρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού με καινούρια. Εγώ θα ρωτούσα... Εντάξει, έχουν και μουσιακή αξία για αυτούς τώρα. Ναι, εγώ θα ρωτούσα άλλα πράγματα. Ποιος είναι ο αριθμός, πώς θα τα πάρουμε, εάν θα είναι εγκαίρος στην Ελλάδα, εάν θα φτιάξουμε κέντρο εδώ πέρα που θα τα συντηρεί, θα πρέπει να τα στέλνουμε πίσω, πρακτικά πράγματα. Ναι. Τα οποία θα είχαν νόημα. Να τα μάθεις. Κάποια από αυτά ήδη τα μάθαμε, όπως ότι θα φεύγουν και θα αντικαθίστανται αμέσως. Ναι. Αυτά περιμένεις να τα ακούσεις. Δεν περιμένεις να τα ακούσεις. Αυτά που ακούσαμε τις τελευταίες μέρες από ένα κόμμα, μάλιστα το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ψήφισε κατά των προμηθειών φρεγατών. Δηλαδή θέλει να μείνουμε στη δεκαετία του 2010, που δεν είχαμε τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα. Και εμείς χαρήκαμε, γεια σας.